Σκάναρε μέρος του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, μαζί με σύσσωμη την ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας σε μια προσπάθεια επίδειξης προς την Ελλάδα, ώστε να κατανοήσει η ελληνική ηγεσία την ανύπαρκτη ύπαρξη της γαλάζιας πατρίδας λίγες ώρες πριν φύγει το 2021. Ο Ερντογάν συνομίλησε με τον Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος βρισκόταν στο αεροσκάφος έγκυρης προειδοποίησης στα 33.000 πόδια, μέσω ασυρμάτου, ευχόμενες χρόνια πολλά στο προσωπικό των τουρκικών πολεμικών πλοίων και των πιλότων. Ο Ακάρ, μαζί με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας, πραγματοποίησε επιθεώρηση σε όλες τις δραστηριότητες των χρυσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μονάδων, αναφέρει ο τουρκικός τύπος. Είναι σαφές το μήνυμα που θέλει να περάσει η Άγκυρα σε Ελλάδα, Κύπρο και δοκιμαζόμενους Τούρκους πολίτες για το 2022 και γι' αυτό η χώρα μας προετοιμάζεται εδώ και μεγάλο διάστημα. Υπενθυμίζουμε ότι την 19η Ιανουαρίου 2022 θα έχουμε την άφιξη των πρώτων 6 ελληνικών μαχητικών ραφάλ στην Τανάγρα, τα οποία σε μικρό σχετικά διάστημα θα κυριαρχούν στον ουρανό του Αιγαίου, προκαλώντας πολλαπλά προβλήματα στην τουρκική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ειδικά το 2022. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.